Θα ήθελα να ενημερώσω το κοντρόλ. Λοιπόν, τι βλέπω. ΣΥΡΙΖΑ από 25,5 έως 28,5. Νέα Δημοκρατία 30,5 έως 33,5. Κίνημα Αλλαγής 6 έως 8. Χρυσή Αυγή 6 έως 8. ΚΚΕ 5 έως 7. Αυτό λοιπόν είναι στο 80% της ψήφου. 25,5 έως 28,5 ο ΣΥΡΙΖΑ και όπως είπαμε 30 με 32, αν θυμάμαι καλά γιατί μου πήρατε την κάρτα. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Μέρα 25. Το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη 2,5 έως 3,5%. Ελληνική Λύση 2,5 έως 3,5%. Οπότε από ό,τι βλέπουμε εδώ μπορεί αυτά τα δύο κόμματα να εισέλθουν στην Ευρωβουλή. 1,5 με 2,5 το ποτάμι. 1,5 με 2,5 ανεξάρτητοι Έλληνες. 1,5 με 2,5 η Ένωση Κεντρών. Λοιπόν, αυτές είναι οικολόγοι πράσινοι, 1 με 2%, 1 με 2% και η Λαϊκή Ενότητα και η Πλεύση Ελευθερίας, άλλο 6 έως 10. Στο 80% λοιπόν, πάμε να δούμε καλύτερα και την πρώτη κάρτα. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο θέλω από τον Τάσο Γεωργιάδη. Τάσο. Να πω ότι η απόκληση είναι σύμπλη, είναι 1,5% και όχι 2% που άκουσα προηγουμένως. Επομένως πάμε για μια διαφορά η οποία θα κινηθεί στο 5% τρεις μεταξύ μονάδες, των δύο πρώτων κομμάτων. Με συγχωρείς, 4,5 μονάδες, 5 μονάδες. Ναι, είναι σύμπλη, είναι 1,5%. Οι κεντρικές τάσεις δηλαδή είναι 32,27 περίπου. Φαίνεται πως την τελευταία ώρα υπάρχει μια τάση ενδεχομένως στο Κομμουνιστικό Κόμμα να είναι λίγο ψηλότερα από αυτό που δίνουμε ως κεντρική τάση. Θα παιχτεί ένα θρίλερ σε σχέση με το οποίο θα είναι τρίτο κόμμα, διότι έχουμε εδώ μια απόλυτη ισοβαθμία της Χρυσής Αυγής και του Κινάλ και επίσης θα έχουμε μια αγωνία για αρκετή ώρα ακόμη. Αν και κατά πόσο τα δύο κόμματα, η Ελληνική Λύση και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, θα μπουν στην κατανομή των εδρών για την Ευρωβουλή. Ευχαριστώ από ό,τι φαίνεται, πολύ. Το πιο πιθανό είναι ότι θα περάσουν το 3%. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Γεωργιάδη από την Κάπα Ρισέρτς. Λία, το πρώτο σου σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο είναι σαφώς ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είχε δώσει ως στόχο μια πλειοψηφία, την οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται